Καλησπέρα. Ακούστε. Ακούστε την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής στα μέρη μια φορά και ένα καιρό ήταν αδειωτό και μέρη μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη τη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικράμενα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκίνανε λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' το Τίγρη στον Εφράτη, απ' τη γη στον ουρανό, κυνήγαν τον Αποστάτη να το πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράδιτα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κράτουσε συντροφιά. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους στον Αλλάχ που από το ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.